Εδώ δεν είναι αντικείμενα, δεν μας ανήκουν. Αντιστεκόμαστε στο ολοκαύτωμα. Καμία ανοχή στην εκμετάλλευση, τον βασανισμό και την δολοφονία. Είναι καιρός να πάρουμε τα δικαιώματα όλων των ζώων σε σοβαρά. Τους αξίζει η ελευθερία και σεβασμός. Κάνε κάτι για τα ζώα. Γελάμε τα ζώα. Κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια ζώα γεννιούνται χωρίς κανένα δικαίωμα στη ζωή, χωρίς ελευθερία, στοργή, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες ευζωίας. Αναγκασμένα να ζουν για χρόνια μέσα σε περιττώματα, σε κλειστά σιδερένια κλουβιά που τους αποτρέπουν την ελευθερία κινήσεων. Εκτρέφονται με σκοπό τη γρήγορη ανάπτυξή τους μέσω παρεμβάσεων στο σώμα και το DNA τους και αναγκαστικής σύντησης ώστε να παχαίνουν και να αποφέρουν κέρδος στην κτηνοτροφία. Στα νεογέννητα γουρουνάκια γίνεται εξαγωγή δοδιών και εθνοχισμός, τα βοηδοί κόβονται τα κέρατα με καυτές τανάλιες και στα κοτοπουλάκια κόβεται το ράμφος, είτε με καυτή μεταλλική λεπίδα είτε με λέιζερ, ώστε να μην είναι ικανά να τραυματίσουν το ένα το άλλο και προκαλέσουν ζημιά στην παραγωγή. Όλα χωρίς καμία αναισθησία ή κτηνιατρική φροντίδα. Ο πόνος και ο τρόμος που αισθάνονται αυτά τα αθώα φλάσματα είναι απερίγραπτος και οι κραυγές τους είναι τόσο δυνατές που οι σφαγείς αναγκάζονται συχνά να χωράνε από τα στήλες. Οι σφαγείς τους γίνονται μπροστά στα μάτια των άλλων ζώων και χωρίς καμία αναισθησία. Τα ζώα ακινητοποιούνται και σκόρπεται ο λαιμός και αφήνονται για όλα να τα από αιμορραγία έχοντας πλήρη συνείδηση. Τι έγκλημα έχουν διαπράξει άραγε όλα αυτά τα ζώα για να αξίζουν αυτή τη διαβίου φυλάκιση και βασανισμό που τα καταδικάζουμε? Για ποιο ρατσιστικό λόγο θα νοιαζόμασταν περισσότερο αν στη θέση τους υπήρχαν πιο λίγατες? Κάθε ζωντανό πλάσμα είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με ικανότητα στη λογική και το συνέστημα. Εκεί λοιπόν και το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία. Εφόσον αυτά τα ζώα δεν μας έχουν πειράξει καθόλου, το λιγότερο που τους οφείλουμε είναι να σεβαστούμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη δικαιώματά τους, όπως το δικαίωμα στην υγεία, στην ελευθερία, στην ευημέρεια και στη ζωή. Το φαγητό σου είναι πρόσωπο. Θα ακούσετε τη συνέχεια από άλλους φυλακίτες. Ευχαριστώ. Είναι άσχετα όπως είναι η δική δουλειά, η μόδηση των ωκεανών, η παζόνια, η Αθήνα, ο φαινόμενος της Ομοκυπίου, τα πρόβλημα κλπ. Θα τα κουλήσει παντού. Έχω να προτείνω με την διατροφή μας, η στάση απέναντι στα ζώα, λέμε όχι στα κρέατα, όχι στα ζωικά παράδοσα, τα οποία εμείς ονομάζουμε κρίμα, το πρόβλημα που είναι το άλλο, το κρίμα, το κρίμα, το κρίμα, το κρίμα, το κρίμα. Άλλωστε, ότι ζούμε σε μια εξεταμένη πολιτεία, στην οποία πλέον έχουμε πρόσβαση σε όλες αυτές τις ευκολίες. Υπάρχουν ένα σωρό φυσικά προϊόντα. Σε όλα τα μαγαζιά δεν χρειάζεται να πάμε κάποιο δουλειά. Το μαγαζί της γειτονιά μας, φυσικά δουλειά, φυσικά γάλατα, ακόμα και υποκατάστατα κρέας που ψωνιάζουν από τα σπηλιές. Τα οικόσιτα, οι σκύλοι και οι γάτες, ενώ τα άλλα να αποτελούν το φαΐ μας. Τα ζώα έχουν ίσα δικαιώματα με εμάς. Υποφέρουν όλα το ίδιο, πεινάνε το ίδιο, διψάνε το ίδιο, πονάνε το ίδιο, θέλουν να ζήσουν το ίδιο. Στην Κίνα τρώνε τα σκυλιά. Στην Κις Ανατολή θεωρείται κακοποίηση να σκοτώσεις γουρούνι. Δεν πρέπει τα ζώα η αντιμετώπιση απέναντι στα ζώα να γίνεται σύμφωνα με την κουλτούρα μας, αλλά σύμφωνα με τη λογική. Όλα τα ζώα πονάνε το ίδιο. Για να γίνουμε φωνή των ακούστε γραμμή του, ακούστε γραμμή του, ακούστε γραμμή του, ακούστε γραμμή του, ακούστε γραμμή του.
είναι σκλάβο. Είμαστε σήμερα εδώ για να γίνουμε φωνή των ζώων. Δεν είναι αντικείμενα. Δεν μας ανοίγουν. Αντιστεκόμαστε στο λεπτάστομα. Καμία νεκτή στην εκμετάλλευση και την δολοφονία. Είναι καιρό να πάρουμε τα δικαιώματα όλων των ζώων με σοβαρά. Τους αξίζει η ελευθερία και ο σεβασμό. Κάνε κάτι για τα ζώα. Για όλα τα ζώα. Τα ζώα αξίζει η ελευθερία. Πες όχι. Όλα τα αρχαία. Εγώ να προχωρώ στα δύο αίμα, αίμα,